Χαίρετε. Λοιπόν, καταρχάς, για τους φίλους που με ρωτάνε πώς θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Τα έχουμε πει 200 φορές, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει 200 φορές. Πριν δύο μήνες κάναμε για ένα μήνα κάτι συγκεκριμένο. Είχαμε βάλει μια ετοιμασία, μια δοκιμασία. Για αυτό το μήνα θα σας ξαναβάλω άλλη δοκιμασία. Σήμερα την ξεκίνησα. 150 έλξεις, 300 κάμψεις, 300 σκουτάκια, χωρίς βάρος, τίποτα από αυτά. Κάθε μέρα, για 5 μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα. Αυτό είναι το ελάχιστο στην προπόνηση. Εμείς θέλουμε, αν μπορούμε, να κάνουμε και άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή, εγώ τώρα με τον Αλέξανδρο που κρατάει την κάμερα, βγάλαμε αυτού του είδους την προπόνηση. Νομίζω κοντά στην ώρα, δεν μέτρησα, δεν έχει και τόσο σημασία. Ο καθένας στο χρόνο του, ο καθένας με τις δυνατότητες του. Δηλαδή δεν μπορώ κάμψεις κάτω 10 να τις κάνω λίγο πιο ψηλά. Δεν μπορώ έλξεις κανονικές. Εγώ ας πούμε τις πάγαμε τώρα με τον Αλέξανδρο σε πεντάρια σετ τις έλξεις και δεκάρια τα σκουότ και τις κάμψεις. Ο καθένας θα το σπάσει με τον τρόπο του. Τα κάναμε ανά 10 σετ, διάλειμμα, 3 τέτοια σετ, των 10 δηλαδή. Έλξεις, κάμψεις, σκουότ. Κάντε το, ξεκινήστε. Τι με ρωτάτε συνέχεια? Έχουμε πει 200 πράγματα. Και για το φίλο τον Κώστα το λέω. Στην Αθήνα, τον μπασκετμπολίστα. Να πω τώρα και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείτε να έχετε το αποτέλεσμα? Γιατί είστε συγχυσμένοι. Βλέπετε αυτά εδώ που κάνω εγώ ή και οποιοδήποτε, έχει πολλούς ανθρώπους και στο εξωτερικό που κάνουν αυτού του είδους την προπόνηση. Και πάτε και βλέπετε φουσκωτούς, τρυπημένους, βαψωμαγιάδες, τρύπα εδώ, τρύπα παντού, τρυπιούνται παντού για να φουσκώσουνε. Τατουάζ όλα, ό,τι σκα** θέλετε θα το έχουν πάνω τους και μέσα τους. Και αυτή τώρα, και είναι απάντηση γιατί μου ζητάτε να απαντήσω σε κάτι γελίους, δεν είναι αστεί, είναι γελίοι, διότι προσπαθούν να γελιοποιήσουν την αγάπη μας για την πατρίδα και προσπαθούν να γελιοποιήσουν αυτό που κάνουμε μέσω του σχολιασμού στο τι ρούχα θα φοράμε, στο αν έχουμε λερωθεί με τι θα κάνουμε την προπόνησή μας, αν το κάνουμε με ένα σφυρί οτιδήποτε. Όταν τρυπιέσαι από εδώ και από εκεί, χαζεύεις. Πώς να το κάνουμε τώρα? Έχει και ο φίλος μου για ένα κανάλι που σας σύστησα προσφάτως. Αυτά που σας λέω θα σας τα εξηγεί και επιστημονικά. Θα βάλω κάτω ένα link για να το δείτε γιατί χαζεύετε, με επιστημονικούς όρους και αποδείξεις, για να σας φύγει η απορία γιατί είστε τόσο γελοί. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε δεν χρειάζεται να απαντήσεις τι τώρα σε αυτούς που μας επιτίθεται για το γεγονός ότι χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Τι να απαντήσεις? Αν αυτοί που τα λένε αισθάνονται ότι έχουν χάσει την επαφή με το παρελθόν και ότι έχουν μπαστάξει, έτσι είναι ο όρος, μπαστάδεμα λέγεται, εντάξει, με γεια τους και χαρά τους, να γελιοποιούν τον εαυτό τους. Αν αισθάνονται έτσι, καλώς κάνουν και αισθάνονται έτσι, συγχαρητήρια. Μην πιάνετε άλλους ανθρώπους στο στόμα σας ως προς αυτό, ως προς την αγάπη τους για την πατρίδα. Και θα την εκφράσει ο καθένας όπως αυτός επιθυμεί και καταλαβαίνει. Αλλά αυτοί, όπως σας εξήγησα πριν λίγο, θα βάλω και το link κάτω να το δείτε, για να σας φύγει η απορία γιατί κάνουν αυτά που κάνουν, γιατί γελιοποιούνται. Αυτοί έχουν πρόβλημα και κάνουν αυτό που κάνουν. Εσείς που τους ακολουθείτε, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνετε. Γιατί μου στέλνετε ότι αυτά που λένε δεν σας αρέσουν, αλλά τους ακολουθείτε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τους δίνετε δύναμη. Και δεν μιλάμε μόνο για τους τρύπιους βαψωμαγιάδες. Θα μιλήσουμε και γενικότερα. Είναι αυτός ένας καλλιτέχνης, είναι αυτός ένας μπασκετμπολίστας μασόνος που ακολουθείς εσύ Κώστα συνέχεια και χαίρεσαι γι' αυτό. Είσαι κατά της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και πας και μου ακολουθείς τα πρότυπά τους. Τους δίνεις δύναμη. Πρέπει να αποφασίσετε. Και όσον αφορά τη γυμναστική, για να τελειώσω με αυτό που ξεκίνησα από την αρχή,
Πώς θα έχεις αποτέλεσμα όταν κοιτάς από τη μία αυτά που κάνουμε εμείς, κοιτάς από την άλλη αυτά που κάνουν οι bodybuilderάδες. Αυτά που κάνουμε εμείς για τους bodybuilderάδες είναι γελία, είναι αστεία. Δεν τους χρειάζονται. Αυτά που κάνουν αυτοί για εμάς είναι γελία, είναι αστεία, δεν μας χρειάζονται. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν πάω εγώ τώρα να γελιοποιήσω αυτά που κάνουν οι bodybuilderάδες. Αυτά τους χρειάζονται, είναι το αντικείμενό τους τέτοια. Τώρα, οι bodybuilderάδες που προσπαθούν να γελιοποιήσουν αυτά που κάνουμε εμείς, ας έρθουν μια βόλτα εδώ στο πάρκο να τους δούμε, αφού είναι τόσο μάγκες. Λοιπόν, μη μου ξαναστείλετε γελίους. Ό,τι θέλουν να σας λένε, ό,τι θέλουν να σας κάνουν. Και σταματήστε ή θα ακολουθείτε ανθρώπους που έχουν τη δική μας φιλοσοφία ή θα ακολουθείτε αυτούς. Αποφασίστε, εγώ δεν σας λέω να ακολουθήσετε εμάς. Αν δεν σας κάνουμε εμείς, θα πάτε από εκεί. Δεν γίνεται να είστε με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Συγχύζεστε και ως προς τη γυμναστική σας και ως προς το πνεύμα σας στο νου. Είναι απλά τα πράγματα. Κώστα, και σε κάθε Κώστα, περιμένω να ξεκινήσετε τη δοκιμασία μαζί μου. Κάντε λίγο τις μετρήσεις σας σε στήθος, πλάτη και τα συναφή και θα τα πούμε σε ένα μήνα. Ευχαριστώ πολύ.